Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Επουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε δοξάζουμε που είσαι ένας Θεός πιστός και σε ευχαριστούμε, Πατέρα, που μας δίνεις εσύ την ιδιαίτερη χάρη σου, ώστε να είμαστε κι εμείς, Κύριε, πιστοί στην πιστότητά σου. Σε εμπιστευόμαστε και ζητούμε να χρήσεις το λόγο σου, ώστε να αγγίξει τις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, θα ήθελα να διαβάσω από τον Ψαλμό 139, που είναι ένας ευλογημένος ψαλμός, και θα ήθελα να διαβάσω τα πρώτα 18 εδάφια. Ψαλμός 139, 1 έως 18. Λέει, «Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις. Ξέρεις εσύ πότε είμαι καθιστός και πότε όρθιος. Από μακριά τις διαθέσεις μου διακρίνεις. Βλέπεις εσύ αν ενεργώ ή αν είμαι άπραγος. Και το κάθε βήμα μου που κάνω το κατέχεις. Και πριν μια λέξη ακόμα έρθει στη γλώσσα μου, να κιόλας που εσύ, Κύριε, πολύ καλά την ξέρεις. Από παντού γύρω τριγύρω με κυκλώνεις και έβαλες πάνω μου για προστασία το χέρι σου. Αξιοθαύμαστο το πόσο με γνωρίζεις και τόσο υπέροχο, ώστε να το συλλάβω δεν μπορώ. Και πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και μακριά από την παρουσία σου, πού να φύγω. Αν θα ανέβω στους ουρανούς, είσαι εκεί. Αν στρώσω το κρεβάτι μου στον Άδη, εκεί είσαι πάλι. Αν τα φτερά μου απλώσω και πετάξω, εκεί που ο ήλιος ξεμητά ή εκεί που χάνεται στις θάλασσες στην άκρη, και εκεί το χέρι σου θα με καθοδηγεί και η δύναμή σου θα με κρατάει. Και αν πω, ας με σκεπάσει το σκοτάδι και ας γίνει νύχτα γύρω μου το φως και το σκοτάδι ακόμα για σένανε δεν θα είναι σκοτεινό και η νύχτα σαν τη μέρα θα φωτίζει. Σκοτάδι ή φως για σένα είναι παρόμοια. Εσύ έχεις φτιάξει όλη την ύπαρξή μου. Μ' έχεις υφάνει μέσα στην κοιλιά της μάνας μου. Σε ευχαριστώ που με έκανες πλάσμα σου τόσο θαυμαστό και όλα όσα κάνεις είναι εξαίσια και εγώ αυτό πολύ καλά το ξέρω. Το σώμα μου δεν θα σου ήτανε αθέατο όταν σχηματιζόμουνα κρυφά και αναπτυσσόμουνα στις γης τη μήτρα. Με είδες κιόλας τελειωμένο όταν ακόμη ήμουν μάζα όμορφη και στο βιβλίο σου όλες ήτανε γραμμένες οι μέρες που για μένα πρόβλεπες ακόμα πριν καμιά από αυτές υπάρξει. Θεέ μου, πόσο πολύτιμες για μένα είναι οι προθέσεις σου και πόσο πολυάριθμες στο σύνολό τους. Αν τις μετρούσα από την άμμο θα ήταν περισσότερες. Ξυπνώ και είμαι μαζί σου ακόμα. Αδερφοί, οι σκέψεις που έχω στην καρδιά μου είναι να δοξαστεί ο Θεός και να οικοδομηθούμε όσο γίνεται περισσότερο από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Και σκεφτόμουν αυτό το συγκεκριμένο ψαλμό γιατί. Γιατί πριν 10 μέρες, ενώ ήμουνα έξω από την εκκλησία, μαζί με την κόρη μου, είχαμε μια συνάντηση και καθώς προσευχόμουνα για αυτή την εκκλησία, σκέφτηκα το παρελθόν, το πόσο ο Θεός χρησιμοποίησε κάποιους ανθρώπους για να ξεκινήσει αυτή η συγκεκριμένη εκκλησία. Και από όλα όσα έχω ακούσει, από όλα όσα έχω διαβάσει, κατάλαβα ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ξεκίνησαν με μία ελπίδα και πίστη στο Θεό. Εμπνεύστηκαν από το Θεό. Ο Θεός τους άγγιξε, ο Θεός τους έδωσε οραματισμό, αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ήταν σούπερ πνευματικοί, ήταν άνθρωποι όπως εσείς και εγώ. Και ο Θεός τους χρησιμοποίησε. Άνθρωποι που δάκρυσαν,
άνθρωποι που στηρίχτηκαν στον Θεό, άνθρωποι που θέλησαν να ευαγγελίσουν τον Κύριο στους ανθρώπους, άνθρωποι που βρέθηκαν απογοητευμένοι, απομονωμένοι, άνθρωποι που λύγησαν, αλλά άνθρωποι που σηκώθηκαν και θέλησαν να συνεχίσουν να ελπίζουν και να οικοδομούν τον Κύριο. Ποια ήταν η ανταμοιβή τους όμως? Άνθρωποι που ίσως σκέφτηκαν, αξίζει να κάνουμε αυτά που κάνουμε, αξίζει να έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο, αξίζει να οικοδομούμε τα αδέρφια, αξίζει να έχουμε τόση μεγάλη πνευματική φθορά στη προσωπική μας τη ζωή. Αλλά αυτοί οι αδερφοί εμπνεύστηκαν, ερωτεύτηκαν τον Κύριο και το στήριγμά τους ήταν ο Κύριος. Δεν είδανε τα λάθη στους αδερφούς, τα είδαν. Αλλά κατάλαβαν την καρδιά του Θεού ότι όπως ο Κύριος τους έβλεπε με αδυναμίες και ελαττώματα τους ίδιους, με την ίδια την καρδιά είδαν και αυτοί τα αδέρφια. Είδαν με την καρδιά του Θεού. Και πολλές φορές ίσως αισθάνθηκαν και ξένοι στη γη. Ίσως αισθάνθηκαν ότι η γη δεν τους αξίζει. Ίσως αισθάνθηκαν τόσο μεγάλη απογοήτευση, ώστε είπαν, Κύριε, δώσ' μου την δύναμη να συνεχίσουμε να σε τιμούμε και να σε δοξάζουμε παρόλη στις δυσκολίες. Αδερφοί, θα ήθελα να καταλάβουμε τρία πράγματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητούμε από τον Κύριο ιδιαίτερη χάρη. Ο Κύριος είναι πιστός. Όμως τι σημαίνει η σημασία της λέξης πιστός? Η σημασία της λέξης πιστός σημαίνει αυτός που παραμένει σταθερός, αφοσιωμένος σε κάτι ή σε κάποιον. Και αν σκεφτούμε, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι πιστός. Είναι πιστός σε μας. Είναι πιστός στον εαυτό Του, είναι πιστός στα πράγματα. Ενώ εμείς δεν είμαστε πιστοί σε Αυτόν, ο Κύριος είναι πιστός σε μας. Από εκεί πρέπει να καταλάβουμε από τον χαρακτήρα Του ότι αυτή η πιστότητα που έχει ο Κύριος μας μας εμπνέει να είμαστε κι εμείς πιστοί σε Αυτόν και πιστοί στους αδερφούς μας. Επίσης, ο Κύριος μας λέει να είμαστε κι εμείς πιστοί σε Αυτόν. Αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε μία ιδιαίτερη χάρη για να είμαστε πιστοί σε Αυτόν και πιστοί στους αδερφούς μας. Ακούστε, αδερφοί, πολλές φορές προσευχόμαστε και διαβάζουμε ο Κύριος να αυξήσει την αγάπη μας, να αυξήσει την ειρήνη, να μας δώσει καρπό πίστης, όλα αυτά που λέει προς Γαλάτες επιστολή στο 5ο κεφάλαιο 22 και 23, ζητούμε μακροθυμία, ζητούμε αγαθοσύνη, ζητούμε πραότητα, ζητούμε εγκράτεια. Αλλά αυτά για να γίνουν πράξη και να γίνουν καρπός μέσα στον εαυτό μας, πολλές φορές ξεχνούμε ή δεν καταλαβαίνουμε τον τρόπο που ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, εργάζεται στη ζωή μας. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές για να βγει αυτός ο καρπός, για να δημιουργηθεί αυτός ο πνευματικός καρπός, είναι ο Κύριος μας βάζει σε μέρη που ίσως εμείς οι ίδιοι δεν τα θέλουμε. Ίσως αυτά τα μέρη μπορούμε να τα ονομάσουμε ξεχασμένα μέρη ή απομονωμένα μέρη, και αυτά τα μέρη μπορεί να είναι πράγματα που δεν τα θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, πολλές φορές ζητούμε να έχουμε καρπό αγάπης, αλλά βλέπουμε κάποιον στη ζωή μας που είναι εχθρικός απέναντί μας. Ζητούμε πολλές φορές ειρήνη, αλλά πολλές φορές ερχόμαστε σε κάποια σύγκρουση στη ζωή μας και ο Κύριος μας λέει τότε να έχουμε ειρήνη. Αδερφοί,
Είμαστε σε κάποια μέρη που ίσως αισθανόμαστε μοναξιά. Ίσως αισθανόμαστε ότι δεν μας βλέπει κανείς. Ίσως αισθανόμαστε ότι κανείς δεν προσέχει τη διακονία που κάνουμε. Γι' αυτό χρησιμοποίησα το προηγούμενο παράδειγμα αυτών των πιστών που τα γόνατά τους λύγησαν, που πολλές φορές ίσως δεν αναγνωρίστηκε το έργο τους, αλλά ο Κύριος έβλεπε. Όπως βλέπει το δικό σου έργο σήμερα, αν και κάποιος αδερφός δεν το βλέπει αυτό που εσύ κάνεις στην καθημερινότητα, είτε είσαι στην εκκλησία, είτε είσαι στη δουλειά, είτε οπουδήποτε αλλού. Έχουμε προβλήματα στην οικογένεια, έχουμε παιδιά που είναι δύσκολα, έχουμε πολλές φορές προσπάθειες στη ζωή μας που είναι αόρατες, που δεν φαίνονται, που δεν αναγνωρίζονται από κάποιους άλλους. Αυτές τις καθημερινότητες, αδερφοί, να μην τις υποτιμούμε. Να μην αισθανόμαστε ή να μην πιστεύουμε ότι είναι μία μονότονη προσπάθεια χωρίς αναγνώριση από τον Κύριο και από κανέναν. Υπήρξε κάποιος αδερφός ο οποίος είπε: «Δεν χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να αντέξουμε τις πιέσεις, τις κρίσεις στη ζωή μας που περνάμε κάθε μέρα. Η ανθρώπινη φύση μας, η υπερηφάνεια μας είναι επαρκής και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση και μόνοι μας. Αλλά χρειαζόμαστε τι? Χρειαζόμαστε την υπερφυσική χάρη του Θεού. Να είναι στη ζωή μας 24 ώρες το 24ωρο. Ώστε η χάρη αυτή, είτε είμαστε στη δουλειά, είτε είμαστε στην εκκλησία, είτε είμαστε σπίτι μας, να μας δίνει την βεβαιότητα ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Ότι ο Κύριος το αναγνωρίζει αυτό που κάνουμε. Ότι ο Κύριος μας χρησιμοποιεί για να οικοδομήσει την εκκλησία Του και να δοξαστεί ο ίδιος στη ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας. Αδερφοί, η καθημερινή χάρη, η υπερφυσική χάρη μας κάνει να βλέπουμε τον Κύριο ότι Αυτός θα μας ανταμείψει. Αδερφοί, σε Αυτόν θα βρούμε το πνευματικό νερό, στον Κύριό μας, γιατί Αυτός υπόσχεται να μας ανταμείψει ακόμη και εδώ στη γη. Θα ήθελα το δεύτερο πράγμα. Η πρόνοια του Θεού. Η πρόνοια του Θεού. Αναρωτιόμαστε μέσα σε αυτά που κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Είναι λάθη δικά μας? Είναι γιατί κάποιος άλλος μας έβαλε? Η περιπλάνηση που βρισκόμαστε στην έρημο, σε αυτή την πνευματική έρημο κάθε μέρα, οι κουραστικές μέρες, η υπακοή που πολλές φορές ο Κύριος μας λέει και να έχουμε στη ζωή μας, η κατάσταση της ζωής μας είναι θέμα τύχης? Είναι θέμα λαθών δικό μας που κάναμε εμείς? Είναι μία σειρά γεγονότων που οδηγούν σε αυτό το παρόν ή στην πρόνοια του Θεού που υπάρχει στη ζωή μας? Αδερφοί, αυτά τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας, για σήμερα αυτό που κάνουμε, είναι αυτό που ο Κύριος μας αναθέτει. Είναι αυτό που ο Κύριος μας το δίνει να το κάνουμε καθημερινά και να το κάνουμε για Αυτόν πρώτα και μετά για αναγνώριση από τους ανθρώπους. Είναι αυτή η πρόνοια του Θεού που δεν ακυρώνει τις δικές μας αποφάσεις. Δεν ακυρώνει τα λάθη μας, δεν ακυρώνει τις αμαρτίες μας. Σε Αυτόν δεν, ούτε αυτή η πρόνοια μας αποθαρρύνει να αγωνιστούμε για καλύτερα πράγματα στη ζωή μας. Όμως η πρόνοια του Θεού μας διδάσκει να βλέπουμε κάτι. Τι? Ότι η βροχή και η ξηρασία, γόνιμα και άγωνα χρόνια, φαγητό και νερό, υγεία και αρρώστια,
πλούτος και φτώνια και φτώχεια, όλα έρχονται σε μας όχι τυχαία, αλλά από το πατρικό του χέρι. Γιατί αυτό μας δείχνει ότι ο Κύριος είναι κοντά μας. Ανεξάρτητα το πώς φτάσαμε εδώ, σε αυτή την απομόνωση που ίσως νιώθουμε εμείς στη ζωή μας, σε αυτή την πνευματική ξηρασία, ο Κύριος το επιτρέπει, αλλά το τελικό χέρι το έχει ο Πατέρας μας. Ο Θεός μιλάει για τα δικά μας σχέδια και προσπάθειες σαν να είναι σημαντικά για Αυτόν, αλλά και σημαντικά για μας. Ο Κύριος μας δίνει μια ιδιαίτερη πίστη για να γίνει πράξη στη ζωή μας, για να οικοδομήσουμε τους αδερφούς μας, και ας μην μας αναγνωρίζουν και ας μην φαίνεται και ας αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει πνευματικός καρπός στους άλλους. Το κάλεσμά μας είναι με αυτή την ιδιαίτερη πίστη, με αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα που έχουμε, να οικοδομήσουμε την Εκκλησία, να χτίσουμε πνευματικά ο ένας τον άλλον. Επίσης, ο Κύριος χαίρεται. Χαίρεται για αυτά τα ξεχασμένη μέρη που είμαστε εκεί, γιατί εκεί μας συναντά ο Κύριος, στην έρημο. Γιατί εκεί μας πλησιάζει ακόμα περισσότερο. Ακούστε αδερφοί, στον Ψαλμό 139, εδάφιο 5 λέει: «Με περικυκλώνεις Κύριε, όπισθεν και έμπροσθεν, και έθεσες σε μένα το χέρι σου». Αδερφοί, εκεί είναι ο Κύριος. Σε αυτό το ξεχασμένο μέρος. Σε αυτή την απόγνωση που ίσως νιώθουμε. Όταν το δικό μας έργο νομίζουμε ότι ξεφεύγει από το ανθρώπινο μάτι, δεν ξεφεύγει από το μάτι του Κυρίου. Στο Λουκά, Ευαγγέλιο κατά Λουκά, 12 κεφάλαιο, εδάφιο 7, οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες αριθμημένες. Αδερφοί, τι σημαίνει αυτό? Ξέρει την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ξέρει το πριν, ξέρει το μετά, ξέρει το τώρα, ξέρει την ανταμοιβή μας, ξέρει την απογοήτευσή μας, ξέρει την αποθάρρυνσή μας, ξέρει μέχρι πού αντέχουμε και μέχρι πού μπορούμε να αντέξουμε. Αλλά ο Κύριος μας υπόσχεται ότι Αυτός τα βλέπει όλα. Επιστολή Κολοσσαής στο 3ο κεφάλαιο 24 εδάφιο. Να ξέρετε ότι από τον Κύριο θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστό δουλεύετε. Αδερφοί, αναρωτιέμαι για τον εαυτό μου και πρέπει να αναρωτηθούμε ο καθένας προσωπικά. Αυτό που κάνουμε, για ποιον το κάνουμε? Αυτή τη διακονία, αυτή την ενθάρρυνση, αυτό το τηλέφωνο, στη δουλειά μας που είμαστε, για ποιον εργαζόμαστε? Αδερφοί, δεν κρύβω, έχουμε ανάγκη να ενθαρρυνθούμε και από άλλους αδερφούς. Έχουμε ανάγκη και οι άλλοι να αναγνωρίσουν και να μας πούνε ένα ευχαριστώ, να μας χτυπήσουν την πλάτη και να μας πούνε σε ευχαριστούμε, μπράβο για αυτό που κάνεις. Αλλά εκτός από αυτό, η πλήρης αναγνώριση έρχεται από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μας υπόσχεται ότι ό,τι κάνουμε, στην 1η Κορινθίου, στο 1ο κεφάλαιο 30 και 31 εδάφιο, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για τον Κύριο πρώτα και μετά για τον αδερφό και για τον συνάνθρωπό μας. Αδερφοί, ο Θεός βλέπει την πιστότητά μας και την αναγνωρίζει. Βλέπει και καταλαβαίνει. Ακούστε από έναν ιεραπόστολο που το όνομά του ήταν Χάντσο Τέιλορ. Ιεραπόστολος στην Κίνα κάποτε. Ένα, λέει, μικρό πράγμα είναι κάτι μικρό. Αλλά η πίστη στα μικρά πράγματα είναι κάτι υπέροχο.
Γιατί μας κάνει να δούμε με το μάτι του Θεού, με το μυαλό του Θεού, με την καρδιά του Θεού, ότι αυτά τα μικρά πράγματα είναι πολύ σημαντικά για τον Κύριο και για μας. Και το τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα να δούμε ότι ο Κύριος υπόσχεται. Η υπόσχεση του Κυρίου λέει στο κατά Ματθαίον 6, εδάφιο 4. Ο πατέρας που βλέπει αυτά που κάνουμε στα κρυφά, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Και επίσης κατά Ματθαίον κεφάλαιο 10, εδάφιο 42, όποιος ποτίσει ένα τον μικρό τούτο το ποτήρι, μόνο ψυχρό ύδατος, στο όνομα μαθητού αληθώς δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Αυτό μας δίνει τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος υπόσχεται ότι θα ανταμείψει τον κόπο μας. Και ξέρετε, πάντοτε ο προβληματισμός μου είναι σε αυτή την ζωή που ζούμε, με βάση ποιες αρχές βαδίζουμε. Βαδίζουμε με αυτή την υπόσχεση που λέει ο Κύριος. Βαδίζουμε με αυτή την υπόσχεση ότι ο Κύριος βλέπει αυτό που νιώθεις και αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Ότι ο Κύριος υπόσχεται ότι θα βρεθούμε στη Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 10 ενώπιον του στο βήμα του και θα πει: αδερφέ και αδερφή, εγώ έβλεπα κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου, ότι εσύ, αν και απογοητευόσουν, αν και αποθαρρυνώσουν, αν και άκουγες την κριτική από άλλους για αυτό που κάνεις, αν και δεν αναγνώριζαν οι άλλοι αυτό που εσύ έκανες, εσύ όμως είχες την ελπίδα σου σε μένα, είχες την πίστη σου σε μένα και συνέχιζες να εργάζεσαι, γιατί έβλεπες το δικό μου πρόσωπο, στηριζόσουνα στην πιστότητά μου σαν Θεό και ήσουν και εσύ πιστός σε αυτό το οποίο έκανες και δεν στηριζόσουνα στη δική σου δύναμη ή στη δική σου τη σοφία ή στην δική σου εξυπνάδα, αλλά οραματιζόσουν το έργο μου σαν Θεό και εσύ είχες αυτόν τον οραματισμό στην καρδιά σου και συνέχιζες να χτίζεις πνευματικά. Αδερφοί, πιστεύω ότι πολλοί αδερφοί στα περασμένα χρόνια, αν και απογοητεύτηκαν, αν και αποθαρρύνθηκαν, αυτή η ελπίδα που είχαν, αυτός ο οραματισμός που είχαν, αυτή η καρδιά που είχανε, δεν ήταν καρδιά δική τους. Δεν ήταν οραματισμός δικός τους. Δεν ήταν ελπίδα που στηριζόταν στον εαυτό τους. Δεν είχαν εξάρτηση από κάποιον συνάνθρωπό τους. Η εξάρτησή τους, η αφοσίωσή τους ήταν στον Κύριο. Ερωτεύτηκαν τον Κύριο. Είδαν στον Ιησού Χριστό κάτι που δεν μπορούσαν να τον δουν ούτε στον εαυτό τους, ούτε στον συνάνθρωπό τους, ούτε πουθενά αλλού. Ήταν εμπνευσμένοι από τον Κύριό τους. Κατάλαβαν αυτό που ο Χριστός έκανε στο Σταυρό. Κατάλαβαν γιατί είδαν οι ίδιοι τη συγχώρηση των αμαρτιών τους εξαιτίας της θυσίας τους στο Σταυρό. Γεύτηκαν ότι οι ενοχές που είχαν στο παρελθόν φύγαν από αυτή τη συγχώρηση. Άλλαξε η ζωή τους. Είδανε χαρά στη ζωή τους που δεν την είχαν πριν. Έγιναν φίλοι με τον Ιησού Χριστό, ενώ πρώτα αισθανόντουσαν ότι ο Κύριος δεν τους θέλει εξαιτίας των αμαρτιών τους. Και έτσι το πνευματικό τους μάτι δεν έφυγε από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δεν έφυγε από το Σταυρό. Δεν έφυγε από αυτή την αγάπη που είχε και έχει ο Χριστός
για τη ζωή μας. Αδερφοί, αυτό το μυστικό δεν το κράτησαν μόνο για μία μέρα. Το κράτησαν πιστά κάθε μέρα. Το μάτι τους, όπως λέει προς Εβραίους επιστολή 12 κεφάλαιο, 1 και 2, το πνευματικό τους μάτι έβλεπε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Έβλεπε Αυτόν κάθε μέρα και σηκωνόντουσαν κάθε μέρα και συνέχιζαν με τη δική του δύναμη. Αδερφοί, σας ενθαρρύνω. Ο Κύριος βλέπει το έργο σας. Ο Κύριος βλέπει το κόπο σας. Ο Κύριος βλέπει την απογοήτευση. Ο Κύριος βλέπει την απομόνωση. Ο Κύριος βλέπει την πνευματική ξηρασία που ίσως περνάμε σε κάποιους τομείς στη ζωή μας. Ο Κύριος τα βλέπει όλα, αλλά δεν τα βλέπει μόνο. Εργάζεται κάθε μέρα, είναι δίπλα μας. Μας ενθαρρύνει, μας συμβουλεύει, μας κρατά από το χέρι μας και λέει, μη γυρνάς πίσω να βλέπεις. Κοίτα εμένα που είμαι δίπλα σου. Κοίτα μπροστά που υπάρχουν οι ανταμοιβές. Κοίτα αυτούς που ενθαρρύνονται από τον καλό σου λόγο. Κοίτα αυτούς τους αδερφούς που εσύ τους δίνεις κάτι και αυτοί το εκλαμβάνουν σαν να είναι από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να χτίζουμε πνευματικά ο ένας τον άλλον. Να συνεχίζουμε να χτίζουμε πνευματικά αυτή την Εκκλησία όπως μπορούμε καλύτερα με την δύναμη και τη χάρη του Κυρίου μας. Και τέλος, μην πάρουμε ποτέ το βλέμμα μας από τον Κύριο. Γιατί αν το πάρουμε, θα δούμε τις αδυναμίες των αδελφών. Θα δούμε τα λάθη τα προσωπικά της ζωής μας. Θα δούμε μόνο την απογοήτευσή μας. Θα δούμε μόνο την αποθάρρυνση από τους άλλους. Ο Κύριος είναι πιστός και ό,τι υπόσχεται θα το κάνει. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού για όλους αυτούς τους ανθρώπους που στο παρελθόν εργάστηκαν για Σένα, οραματίστηκαν από Σένα, εμπνεύστηκαν από Σένα και αυτοί συγκεκριμένοι, Πατέρα, αν κυλήγησαν τα γόνατά τους κάποια στιγμή, σηκώθηκαν γιατί το βλέμμα τους, η εξάρτησή τους ήσουν Εσύ. Πατέρα, βοήθησε να εμπνευστούμε κι εμείς από αυτούς τους ανθρώπους που είναι για μας οι πνευματικοί μας ήρωες, που είναι, Πατέρα, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουμε να ακολουθήσουν, που θέλουμε να ακολουθήσουμε τη ζωή τους. Ιησού Χριστέ, γι' αυτό μας τους έδωσες. Και εσύ, Πατέρα, γνωρίζεις αυτή τη στιγμή ποιος είναι αποθαρρυμένος, ποιος είναι απογοητευμένος, ποιος, Πατέρα, δεν έχει ελπίδα, ποιανού τα γόνατα είναι λυγισμένα, ποιοι είναι, Πατέρα, έτοιμοι να φύγουν από Σένα, ποιοι είναι, Πατέρα, έτοιμοι να φύγουν από τον οίκο Σου. Ιησού Χριστέ, τους αναγνωρίζεις, τους έχεις χρήσει με το δικό Σου χρήσμα και τη δική Σου χάρη. Εργάσου μέσα από αυτούς, ενθάρρυνε τους, σήκωσέ μας και βοήθησέ μας το βλέμμα μας να είναι σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ένας πιστός Θεός και ό,τι υπόσχεσαι θα λάβουμε κάποια στιγμή ανταμοιβή από Σένα. Στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε εμπιστεύομαι, σε Σένα ελπίζω και γονατίζω στο θρόνο Σου μπροστά. Σου παραδίδομαι και
και σ' αναγνωρίζω σαν Κύριο και Βασιλιά. Σε εμπιστεύομαι, σε σένα ελπίζω και εγώ γονατίζω στο θρόνο σου μπροστά. Και σ' αναγνωρίζω σαν Κύριο και Βασιλιά.